Κάθε μέρα η εκπομπή μας έχει έτσι ειδικό αφιέρωμα στο ποδόσφαιρο. Πάντα μιλάμε για ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα θα είναι λίγο περισσότερο ποδοσφαιρική, καθώς έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στην εκπομπή μας, ο κύριος Γιώργος Πριονίδης. Καλησπέρα, κύριε Πριονίδη. Καλησπέρα, κύριε Παπατζήκο. Σε εσάς και στους ακροατές σας, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Είμαστε και λίγο πριν αρχίσει η σεζόν. Θα αρχίσουμε, κύριε Πριονίδη, με το καθαρά έτσι, κομμάτι του Super Cup, γιατί το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι κοντά μας πλέον σε δύο μέρες. Πείτε μας κάποια πράγματα για την επιστροφή αυτού του θεσμού, το Super Cup Δημήτρης Ρουμελιώτης, όπως θα λέγεται πλέον, που θα επιστρέψει την Κυριακή, και να μας πείτε λίγο και για την ονομασία που θα έχει πλέον, θα λέγεται Δημήτρης Ρουμελιώτης. Ναι, καταρχήν μετά από δύο χρόνια αδράνειας του Super Cup, λόγω του γνωστού προβλήματος, αποφασίσαμε φέτος να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Επειδή μέχρι τώρα το όνομα αυτό λεγόταν, με το συγχωρημένο, το μέλος της παλιάς διοίκησης Βασίλης Ραυτόπουλος, αλλά δυστυχώς καμία φορά στη ζωή τα πράγματα αλλάζουν. Πριν λίγο διάστημα χάσαμε τον ταμεία μας, τον κύριο Ρουμελιώτη, τον αείμνηστο Ρουμελιώτη Δημήτρη, και με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μας είπαμε το φετινό Super Cup και όλα τα επόμενα να ονομαστεί το όνομά του. Το Super Cup θα γίνεται, βλέπουμε φέτος, θα γίνει στο Κοκκινόχωμα. Κυριακής 5 η ώρα να μένει το παιχνίδι στο Κοκκινόχωμα, ανάμεσα σε Ορφέα και Βίρονα. Του χρόνου θα έχουμε άλλη έδρα, θα έχουμε κάθε χρόνο αλλαγή. Και θα γίνει η Κυριακή στο Κοκκινόχωμα βάσει της λογικής ότι οι ομάδες οι δύο, ο πρωταθλητής μας ο περσινός, ο Ορφέας Ελευθερούπολης και ο Κυπολίγουρος ο Βίρον, και είναι περίπου η απόσταση στη μέση. Αναλόγως ποιες ομάδες θα έχουμε, θα αποφασίζουμε περίπου την απόσταση στη μέση. Οπότε πάει, δεν είναι τυχαία, ας πούμε, επιλογή έδρας, είναι απόσταση στη μέση για να υπάρχει δικαιοσύνη. Απόσταση στη μέση, και εδώ ήθελα να ευχαριστήσω και τη διοίκηση του Βυζαντίου Κοκκινοχώματος που μας εξυπηρετεί για το Super Cup. Να πούμε κιόλας ότι τα έσοδα από τον τελικό θα δοθούν στους πυρόπληκτους Δήμου Νέστου. Με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μας, και ήθελα να συγχαρώ και των δύο σωματείων, και του Ορφέα Ελευθερούπουλου και του Βίρων Καβάλας, συμφωνήσαμε ότι καταφέρουμε και μαζέψουμε. Γι' αυτό εδώ ζητάμε και μία παράκληση από τους φιλάθλους, όσοι μπορούν να έρθουν λίγο παραπάνω. Και σε συνεννόηση με τον Δήμο Νέστου, ο οποίος θα μας στείλει μια επιτροπή από το Δήμο Νέστου, και στο ημίχρονο, ό,τι έσοδα μαζέψουμε, θα τα δώσουμε για τους πυρόπληκτους της Αβραμιλιάς και του Νέας Κρόμης. Ναι, γιατί ήταν σίγουρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Πολύ ωραία αυτή η κίνηση. Οπότε εντάξει, Super Cup επιστρέφει. Super Cup Δημήτρης Ρουμελιώτης πλέον, Κυριακή 5 η ώρα στο Κοκκινόχωμα. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Να αφήσουμε το Super Cup, έτσι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Να δούμε λίγο. Είχαμε την κλήρωση τώρα στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία, τη Δευτέρα που μας πέρασε. Τα πρωταθλήματα ξεκινούν 23-24 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα η πρώτη και η δεύτερη. Ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα που θα αρχίσει. Καταρχήν, όπως όλοι γνωρίζουμε, τη Δευτέρα έγινε η κλήρωση. Όπως είπαμε και τη Δευτέρα που έγινε η κλήρωση, το λέω και σήμερα. Εύχομαι να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία και αν στο μέτρο του δυνατού καθόλου τραυματισμούς. Η κλήρωση έγινε, η 23 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που θα ξεκινήσει η Α κατηγορία μας και την Κυριακή θα ξεκινήσει 24 του μηνός η Β κατηγορία μας. Πολύ ωραία. Πείτε μας λίγο για τις συμμετοχές. Είναι ο ίδιος αριθμός όπως και πέρσι, στην πρώτη έχουμε 14 ομάδες, στη δεύτερη 20. Πείτε μας λίγο για τις συμμετοχές, για κάποιες ομάδες που δεν μπόρεσαν όπως το Χρυσοχώρι να αγωνιστούν, αλλά γενικότερα η συμμετοχή είναι μεγάλη σε σχέση έτσι και με άλλες ΕΠΣ που βλέπουμε στην Ελλάδα. Σαν ΕΠΣ Καβάλας, επειδή μιλάμε και βρισκόμαστε και με άλλες ΕΠΣ πανελλαδικά, πάλι είμαστε ευχαριστημένοι για τις 34 ομάδες που συμμετάσχουν στο τοπικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς στεναχωρηθήκαμε για μια ιστορική ομάδα των ομάδων των Απόλλων Χρυσοχώριο, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν δηλώσαν αίτηση φέτος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ιστορική ομάδα του χρόνου θα είναι έτοιμη να ξαναδηλώσει. Ναι, νομίζω ότι κιόλας, για να πούμε έτσι, πέρα από το Χρυσοχώρι, υπήρχαν και δύο-τρεις ομάδες, ίσως και με το Μητρό, με τον κορονοϊό. Ο Έαντας Παναγίας, για παράδειγμα, πιστεύετε ότι ο κορονοϊός έτσι πλήγωσε τους επιχειρηματίες που πλήρωνε έτσι για κάποιες ομάδες? Σίγουρα κάποιους επιχειρηματίες φίλους τους έχει πληγώσει λίγο οικονομικά. Και έρχονται και λίγο οι εποχές που είναι δύσκολες και καμιά φορά ο καθένας κάνει το χόμπι του. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι προηγείται η επιβίωση, η οικογενειακή, η καθημερινή. Ωραία, και πριν πάμε έτσι και στο αγωνιστικό να πούμε περισσότερα πράγματα, και ένα σχόλιο, αν θέλετε, για τη στήριξη της πολιτείας γενικότερα σαν Ελλάδα στις ΕΠΣ, αλλά και των Δήμων, εδώ των τεσσάρων Δήμων στο νομό Καβάλας. Ποια είναι η στήριξη που έχουν είτε με τις υποδομές είτε με τα χρήματα, και αν θα θέλατε εσείς κάτι άλλο, κάτι. Η πολιτεία εφάρμοσε με τον νόμο του κ. Αβγενάκη το Μητρό.
συμφωνούμε στο Μητρό, απλώς κατά την ταπεινή μου γνώμη θα μπορεί να ήθελε λίγο πιο λίγα χαρτιά. Καλώς όλες οι ομάδες κουτσά στραβά κάναν το Μητρό και αυτός είναι σίγουρα καλό, γιατί υπάρχει ένας έλεγχος σωματείων και βάσει το Μητρό και το επίσημο κράτος δίνει κάποια χρηματοδότηση. Από εδώ και πέρα ομάδα χωρίς Μητρό δεν παίζει, και όταν είσαι ο Μητρό και δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση. Να μιλήσω λίγο τοπικά σε σχέση με τους τέσσερις δήμους του νομού Καβάλας. Σίγουρα ο κάθε δήμος έχει πολλές υποχρεώσεις, αλλά θεωρώ ότι και το τοπικό ποδόσφαιρο είναι ένα κίνημα, να το πω, μια κοινωνική τάση που θεωρώ ότι ο κάθε δήμαρχος θα έπρεπε να δείξει μεγάλη βαρύτητα, γιατί απασχολούνται και πολλά παιδιά νέα, όπως και πολλοί παράγοντες που προέρχονται από διάφορα επαγγέλματα. Ο κάθε δήμος στο μέτρο του δυνατού κάνει ό,τι μπορεί, αναλόγως τα έσοδα και τα έξοδα του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, για να πάμε λίγο και στο αγωνιστικό, θα έχουμε αλλαγές φέτος λίγο στο πρωτάθλημα όσον αφορά τα παιχνίδια. Στην πρώτη κατηγορία θα έχουμε περισσότερο το Σάββατο. Είχαμε μια αλλαγή με τις ομάδες Στάσου να θέλουν να παίξουν εκτός το Σάββατο. Τι έγινε με αυτό? Φέτος είπαμε όλη η Α κατηγορία να παίζει Σάββατο, με παρένθεση εκτός οι αγώνες που γίνονται Θάσο μέσα έξω. Έτυχε αυτό μας και εμάς μας εξυπηρετεί. Τρεις ομάδες της Θάσου μας ζητήσαν να παίζουν Σαββάτο όλα έξω, το οποίο φυσικά και το δεχτήκαμε, και θα παίζουμε μόνο Κυριακή απόγευμα η Α κατηγορία οι ομάδες που πάνε από την Καβάλα στη Θάσου. Αυτό σημαίνει ότι η Β κατηγορία όλη θα παίζει Κυριακή ή πρωί ή απόγευμα. Οπότε, εντάξει, εκτός φυσικά αν υπάρχει κάποια ανάγκη γίνει κάποια αλλαγή. Εντάξει, αυτό, ναι. Εννοείται, ναι, ότι εμείς βγάζουμε ένα πρόγραμμα 4 αγωνιστικών και πάντα σε τηλεφωνική επαφή βρισκόμαστε με τους παράγοντες. Κάποια θέματα, κάποια προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε. Όπως π.χ. για παράδειγμα ο Άρης πριν πρώτη αγωνιστική με ζήτησε αναβολή με τον παιχνίδι με τον Ηρακλή Καβάλας λόγω γάμου. Το καταλαβαίνετε, βάσει της λογικής, και εδώ δεν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Ηρακλή Καβάλας, τον κύριο Αδριάδη τον Κώστα, δέχτηκε να δώσουμε αναβολή. Μάλιστα. Αυτά γίνονται, κύριε Παπατζήκο. Από εκεί όταν θα παίζουν δύο ομάδες Στάσου στην πρώτη κατηγορία μεταξύ τους, θα γίνεται Κυριακή ή Σάββατο? Αυτό πάμε για Σάββατο. Αλλά από εκεί πέρα εμείς εφαρμόζουμε ένα άλλο, σαν διοίκηση, μια άλλη δημοκρατική απόφαση, ότι αν θέλουν οι δύο ομάδες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το κάνουμε Κυριακή. Εμείς θα βγάζουμε πρόγραμμα για Σάββατο και αν και οι δύο ομάδες συμφωνήσουν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το κάνουμε Κυριακή. Πολύ ωραία, εντάξει. Και νομίζω ότι και για εσάς και γενικότερα και για τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου στην Καβάλα είναι καλό που η πρώτη με τη δεύτερη κατηγορία λίγο χωρίζονται. Αν θέλει κάποιος να δει την ομάδα του στην πρώτη κατηγορία το Σάββατο, να μπορεί να πάει στο διπλανό χωριό την Κυριακή να δει μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι η Α κατηγορία, όπως και παλιά, σε εισαγωγικά σαν η ελίτ του ποδικού ποδοσφαίρου, να παίζει Σάββατο. Οπότε και την Κυριακή που θα παίζει η Β, να μπορεί ο ένας να βλέπει τον άλλον και να ξέρει και ο κάθε παράγοντας να κάνει ένα προγραμματισμό. Να μην σκέφτεται να παίξουν Σαββάτο σε τρεις αγωνιστικές Κυριακή. Τώρα ξέρουν όλοι ότι η Α θα παίξουν Σάββατο και η Β Κυριακή. Μάλιστα. Νομίζω ότι στην πρώτη κατηγορία φέτος έχουμε και ένα δυνατό πρωτάθλημα. Εντάξει, ο Ορφέας δεν κατάφερε να ανέβει πέρσι. Τώρα ήρθαν και θα είναι πάλι από το φαβορί. Υπάρχει ο Βίρονας, το Ορφάνι, ο Αετός Σοφρονίου ενισχύθηκε. Ο Άρης Πηγών έχει κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές. Το Αγίασμα είναι ο Φώτης, αλλά έχει κάνει μεταγραφές. Πώς βλέπετε, νομίζω θα έχουμε δυνατή χρονιά? Εγώ θεωρώ σε εισαγωγικά ότι θα έχουμε μία μικρή γάμα εθνική στον νομό Καβάλας. Ναι. Είμαι χαρούμενος ως πρόεδρος ότι θα έχουμε ένα ενδιαφέρον τοπικό πρωτάθλημα. Και η αλήθεια είναι, κύριε Παπατζήκο, όταν βγαίνω εκτός νομού Καβάλας, όλοι μου λένε τι γίνεται εκεί στον νομό Καβάλας, έχετε τόσο δυνατές ομάδες. Ναι. Γίνανε μεταγραφές από παίκτες τρίτης εθνικής δηλαδή, που ήρθαν φέτος. Δηλαδή... Ναι, γίνανε αρκετές μεταγραφές και αυτό σημαίνει ότι και οι ομάδες έχουν δυναμώσει και το τοπικό μας ποδόσφαιρο θα είναι ανεβασμένο. Ένα σχόλιο είδαμε και χθες τώρα, το συζητούσαμε και πριν την εκπομπή με τον κύριο Πριονίδη, για τα πολύ ωραία εντυπωσιακά αποδυτήρια της αναγέννησης λιμεναρίων. Και αυτό είναι μια αναβάθμιση στο ποδόσφαιρο της Καβάλας, έτσι δεν είναι? Και εγώ το είδα σήμερα στα sites, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο και τον φίλο μου. Όντως, όπως τα είδα στη φωτογραφία, με ενθουσιάσανε. Πιστεύω ότι όταν τα δούμε και από κοντά, ναι, θα ενθουσιαστούμε κι άλλο, και σίγουρα είναι κάτι το καλό. Αναβάθμιση του τοπικού μας ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πώς βλέπετε και την δεύτερη κατηγορία? Είναι καλό ότι οι ομάδες που συμμετείχαν πέρσι συμμετέχουν και φέτος, δεν υπήρχαν αποχωρήσεις. Ο ΠΑΟΚ Καβάλας επέστρεψε. Πείτε μας λίγο ένα σχόλιο για τη δεύτερη κατηγορία, πώς χωριστήκαν οι ομάδες για όσο κόσμο δεν γνωρίζει, και ένα σχόλιο και για τη δεύτερη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ Καβάλας πέρυσι, λόγω του νόμου του Αβγενάκη, δεν κατάφερε να βγάλει Μητρό, οπότε έπρεπε να εφαρμόσουμε τον νόμο. Φέτος κατάφερε να βγάλει Μητρό ο ΠΑΟΚ Καβάλας και οι ομάδες είναι όλοι συνολικά 20. Τα βάλαμε κάτω όλοι μαζί, εγώ και το Συμβούλιο, και είπαμε να το χωρίσουμε γεωγραφικά.
όσο μπορούν λίγο να μειωθούν τα έξοδα. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι κάποιες ομάδες από τη μεριά της Καβάλας και του Νέστου θα πηγαίνουν θάσου. Και έχουμε συμφωνήσει με τις άλλες ομάδες που δεν πάνε, από τις ομάδες του Παγκαιού, να υπάρχει μία έξτρα βοήθεια για τις ομάδες που πάνε θάσου. Και όλοι έχουμε συμφωνήσει. Ναι. Είναι βάση λογικής. Είναι βάση λογικής. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ καλή νοοτροπία που έχετε και εσείς και γενικότερα η διοργανώτρια αρχή για να υπάρχει. Εγώ σας είχα ακούσει και στην κλήρωση που λέγατε ότι πάντα ο φιλοξενούμενος μπορεί να έρθει και με ferry boat και αυτά λίγο με την ώρα, δηλαδή να επιτρέψει. Κοιτάξτε, ναι. Κύριε Μπατζίκο, να σας πω κάτι προσωπικό. Εγώ το παρελθόν μου είναι ότι έχω παίξει 20 χρόνια διαιτητής. Ήμουνα 14 χρόνια πρόεδρος στην Ποταμία Θάσου και τώρα 6 χρόνια διοίκηση. Καταλαβαίνω ότι ξέρω το αντικείμενο και τον πόνο των παραγόντων. Σίγουρα ο φιλοξενούμενος πάντα, επειδή είναι αυτός που πηγαίνει, είναι ανθρώπινο και λογικό αυτό να υπάρχει μια κατανόηση με λογική. Και ένα παραπάνω, τα δρομολόγια στη Θάσο το χειμώνα μας επηρεάζουν. Είτε οι ομάδες που θα βγουν από τη Θάσο, είτε αυτοί που θα βγουν από τη Θάσο. Οπότε καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχει λογική. Και όταν υπάρχει λογική και όλοι είμαστε μια οικογένεια, όλα γίνονται. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Τι πιστεύετε ότι ίσως δεν πήγε τόσο καλά πέρσι στα πρωταθλήματα, κάτι που αλλάξατε φέτος, τι πιστεύετε ότι θα γίνει καλύτερα τώρα που έχουμε ξεπεράσει λίγο και με τον κορονοϊό και τα προβλήματα? Εντάξει, και πέρσι θεωρώ ότι είχαμε ένα πολύ ναι, καλό πρωτάθλημα. Ήταν πολύ καλό, όντως. Αλλά πέρσι για τον πρωταθλή, λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε ότι ήταν δύο ομάδες. Ο Ορφέας και ο Άρης Πηγών. Φέτος θεωρώ ότι θα είναι λίγο παραπάνω και θεωρώ ότι θα έχουμε πιο ανεβασμένο και ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Οπότε ναι, θα διεκδικήσουν και άλλοι τον τίτλο οπότε. Το καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν θέλετε να μας πείτε ένα σχόλιο, εντάξει, για τον κόσμο που δεν ξέρει λίγο τι γίνεται και με τον προβιβασμό, υποβιβασμό στην τρίτη εθνική και στη δεύτερη κατηγορία ανάλογα. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα, αλλά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο πρωταθλητής μας θα παίξει μπαράζ με άλλους πρωταθλητές. Αν η ΕΠΟ μας δώσει διαταγή όπως και πέρυσι, από τις 7 ομάδες θα βγουν οι 3. Το καταλαβαίνετε. Εάν καταφέρει και βγει ο πρωταθλητής μας, αυτό είναι καλό γιατί επηρεάζει και την κάθοδο της Α κατηγορίας. Δεν θα έχει τόσο υποβιβασμό. Εμείς βγάλαμε μια προκήρυξη για 3 ομάδες να πέσουν. Αν όμως και εύχομαι αυτό και όλοι το ευχόμαστε, οι δύο ομάδες του νομού μας, ο ΑΟΚ και ο Νέστος, που βάσει λογικής και ποδοσφαιρικά μιλάμε δεν θα πέσουν, θα πέσουν δύο ομάδες από την Α κατηγορία. Εάν δεν καταφέρει να βγει ο πρωταθλητής μας στα μπαράζ, δυστυχώς θα παίξουν βάσει τη προκήρυξη 3 ομάδες από την Α κατηγορία. Από τη Β κατηγορία, επειδή δεν θέλουμε να την επηρεάσουμε και εκεί πέρα είναι 20 σωματεία μας, είναι ξεκάθαρο. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στην Α. Από τη Β θα βγουν οι δύο πρώτοι, ξεκάθαρα το λέει και η προκήρυξη, και οι δύο δεύτεροι θα παίξουν μπαράζ για μία θέση. Πολύ ωραία. Ωραία, αυτά και με το αγωνιστικό κομμάτι στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Επαναλαμβάνουμε για να κλείσουμε αυτό το μέρος της συζήτησής μας ότι 23 Σεπτεμβρίου αρχίζει η πρώτη κατηγορία, 24 η δεύτερη. Πάμε λίγο τώρα στο μέλλον, στις ακαδημίες των ομάδων και στις μεικτές ομάδες που είχαν έτσι μια πολύ καλή παρουσία πέρσι της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Κάντε μας ένα σχόλιο για τα νέα ταλέντα της Καβάλας και για την περσινή πορεία τους. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε πάντα ποδοσφαιρικά. Οι ακαδημίες είναι το μέλλον των ομάδων. Εγώ σε φίλους προτείνω που μιλάω, κάντε ακαδημίες. Από εκεί ξεκινάμε και βγάζουμε και παιδιά ο κάθε παράγοντας από το χωριό του. Διότι αν δεν έχει μια ομάδα ακαδημία, είναι υποχρεωμένη να ψάξει να βρει από αλλού ποδοσφαιριστές. Που αυτό σημαίνει και ταλαιπωρία και έξοδα. Η ακαδημία δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ακαδημία, στα παιδικά πρωταθλήματα, στις ακαδημίες. Γι' αυτό διοργανώνουμε και πρωταθλήματα. Όπως είναι το K16 που πάει βάση ηλικίας, το K14 και το K12. Μία παρέθεση ήθελα να πω απλώς, επειδή ο υπεύθυνος, ο Νεκτάρης ο Τζίκος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων φέτος θα λείψει. Ομόφωνη απόφαση βουλή, είπαμε ο κύριος Τσαμάρης να αναλάβει τα παιδικά μας τμήματα των πρωταθλημάτων. Με βοηθό τον κύριο Μιλιάδη Γιάννη, τον παράγοντα του Αγίου Ανδρέα. Ναι. Από εκεί πέρα οι μιχτές, το καταλαβαίνετε, το λέει και η λέξη, είναι ο καθρέφτης του νομού. Οι μιχτές. Όπως πέρυσι, με μεγάλη μας χαρά, όχι μόνο καταφέραμε να περάσουμε με τις υπόλοιπες ενώσεις που μας δώσανε, αλλά πήγαμε και εκτός Καβάλας, πήγαμε συγκεκριμένα και στο Αγρίνιο, μία ναι μεν ταλαιπωρία, αλλά ωραία εμπειρία. Πήγαμε από βραδείς, η ομάδα, τα παιδιά, αρκετοί φίλοι, άλλοι με λεωφορείο, άλλοι με αμάξι. Βγήκαμε το βράδυ έξω στην πόλη και λίγο χαριτολογώντας με τις μπλούζες και τις φόρμες της ΕΠΣ Καβάλας, εκπροσωπούμε και τον ομό μας. Κερδίσαμε, γυρίσαμε πίσω χαρούμενοι. Και όσοι γνωρίζετε, και στην επόμενη
Γέρα, αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Από την ΕΠΣ Πέλας, που αυτή η ομάδα στο τέλος πήρε και το κύπελο. Οπότε υπήρχε πιθανότητα, αν είχε το πάει αλλιώς, να έχουμε κατακτήσει. Γιατί το όχι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Φέτος ξεκινάμε μια καινούργια χρονιά με δύο καινούργιους προπονητές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν την Τρίτη. Δεν ήθελα να πω στο όνομά του. Ναι. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πάλι θα πετύχουμε. Φέτος θα εφαρμόσουμε και κάτι άλλο. Θα δώσουμε χρόνο στους προπονητές μας, επειδή πέρυσι λίγο η ΕΠΟ πότε θα ξεκινήσουμε, πότε μας μπέρδεψε. Θα δώσουμε ένα μήνα πιο μπροστά στους προπονητές. Θα πάμε μία μέρα στη Θάσο, μία μέρα στη Χρυσούπολη, μία μέρα στην Ελευθερούπολη και μία μέρα στην Καβάλα. Πρέπει να περάσουμε κατά τους τέσσερις Δήμους, διότι η ΕΠΣ Καβάλας είναι ΕΠΣ όλου του νομού, και μετά από τέσσερις προπονήσεις δίνουμε το δικαίωμα στους προπονητές με άλλο μάτι να κάνουν τις επιλογές της μειχθής. Σίγουρα κάποια παράπονα μπορεί να υπάρχουν, δεν πήγε αυτό το παιδί το άλλο, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε 100 παιδιά και πρέπει να διαλέξουμε τα 24. Το καταλαβαίνετε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και ταλέντο όταν είναι δύσκολη επιλογή. Ότι υπάρχουν πολλά, είναι πολλά τα παιδιά τα ταλαντούχα. Ναι. Ωραία, είπατε για τους προπονητές. Να πούμε λίγο ότι έχετε και έτσι για το UEFA B, το UEFA Β τώρα κάποιες εξετάσεις. Πείτε μας λίγο για αυτό, για τους προπονητές να το μάθουν. Η ΕΠΟ μας τίμησε μετά από δικό μας αίτημα και σε συνεργασία μαζί με την ΕΠΣ Θράκης θα κάνουμε το σεμινάριο Β UEFA. Το πρώτο στάδιο έγινε στην Κομωτινή και το δεύτερο ξεκινάει εδώ σε εμάς την Τρίτη. Θα ξεκινήσει το πρακτικό κομμάτι και το θεωρητικό κομμάτι. Το πρακτικό κομμάτι θα γίνει στα γηπεδάκια του ΠΑΟΚ Μουντιαλέ του κυρίου Δήμου, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσουμε αν μας τα παραχωρεί. Όπως το θεωρητικό κομμάτι, για ακόμα μια φορά ο Δήμαρχος Παγκαίου και προσωπικά και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ο Μποσμπονίτης μας παραχωρούν την αίθουσα του αμφιθεάτρου και μας βοηθάνε. Θέλω να καταλάβετε ότι εμείς σαν ΕΠΣ πρέπει να πηγαίνουμε παντού. Όπως φέτος έχουμε σκοπό να κόψουμε την πίτα στη Χρυσούπολη, στο Δήμο Νέστο. Όταν έρθει η ώρα με το καλό, πρέπει να φεύγουμε με την καλή έννοια όχι μόνο μέσα στην πόλη, αλλά να πηγαίνουμε και στους υπόλοιπους Δήμους. Γιατί είμαστε ΕΠΣ όλου του νομού. Έτσι, ναι, εντάξει. Σίγουρα νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα συμφωνήσουν με αυτό. Και ένα σχόλιο κλείνοντας, έτσι, αν θέλετε να μας κάνετε, τι σας λένε και εσάς για το πέρα από τα πρωταθλήματα, ότι είναι δυνατά, ότι υπάρχει ταλέντο, ότι πιστεύουν ότι κάποιοι παίχτες μπορούν να τους δούμε στη Super League στο μέλλον, κάποια καβαλιωτάκια να τους δούμε σε υψηλό επίπεδο, όπως είδαμε τον Λίρατζι για παράδειγμα. Εσείς είσαι λίγο πιο μικρός σε ηλικία, ναι, αλλά ο νομός Καβάλας είναι ποδοσφαιρικός νομός. Ακριβώς. Και άμα πιάσουμε και από πριν πολλά χρόνια και συνεχίζουμε, έχουμε βγάλει πολλούς παιχταράδες, ναι, που παίξαν σε μεγάλες ομάδες και μας εκπροσωπήσαν σαν νομό Καβάλας επάξια. Και τους καμαρώσαμε. Πάντα έχουμε καλά παιχτάκια, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Ελπίζουμε πάντα να πετυχαίνουμε. Πολύ ωραία. Και κλείνοντας, εσείς κάποιο άλλο ερώτημα δεν έχω εγώ. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο κάλεσμα στον κόσμο για τα πρωταθλήματα φέτος, τι θέλετε να πείτε στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν στον κόσμο, τον φίλο του νομού Καβάλας, αν μπορεί την Κυριακή στο Super Cup, επειδή είναι ειδικό σκοπός, να μαζέψουμε όσο μπορούμε παραπάνω χρήματα. Από 5 ευρώ ή 10 ευρώ καθένας μπορεί να δώσει, γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας καταλαβαίνετε έχουν πάθει ζημιά. Από εκεί πέρα, ήθελα να πω στα νέα παιδιά να έχουν υπομονή και επιμονή. Σίγουρα όχι, όλοι δεν θα γίνουν ποδοσφαιριστές. Αλλά το όνειρο τελειώνει τελευταίο. Πρέπει να γίνει προσπάθεια. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες τους ποδοσφαιρικούς του νομού Καβάλας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε εμείς. Τους θεωρώ όλους μια οικογένεια. Ο παράγοντας, ο ποδοσφαιριστής, οι διαιτητές και η διοίκηση είμαστε μια οικογένεια από διαφορετικά πόστα.